στο προσκήνιο ξανά η σχολική κοινότητα του Ρεθύμνου με ένα ακόμα πρωτοφανές περιστατικό που έρχεται να προβληματίσει την τοπική κοινωνία. Η διευθύντρια ενός γυμνασίου σε χωριό του Ρεθύμνου το πρωί της Παρασκευής υπέβαλε μήνυση κατά 7 μαθητών που είχαν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Τα παιδιά ηλικίας από 12 έως 14 ετών κλήθηκαν από την αστυνομία με τους γονείς τους για την προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία, όπως δηλώνει στην κάμερα της Κρήτη TV πατέρας μαθητή, προκάλεσε φόβο και αναστάτωση στα παιδιά. Έδωσε κατάθεση και ο γονέας και το παιδί αποτυπώματα, φωτογραφίες όπως τους κακοποιούς και οι γονείς και τα παιδιά. Είναι δυνατόν ένα παιδί 12 ετών να πιένει να στείνεται σε ένα νούμερο και να φωτογραφίζεται σαν τον κοινό εγκληματία? Τα παιδιά φοβηθήκανε, δηλαδή βλέπεις κάποιον να τρέμει, το άλλο. Εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι, ούτε εμένα ήταν η καλύτερη μου να πάω για αυτό το λόγο να δώσω αποτυπώματα. Να, δηλαδή ένιωσα τι έκανα και έπρεπε να γίνει αυτό. Και αυτά τα ζητήματα λύνονται με παιδαγωγικό τρόπο και με συζήτηση και όχι με διώξεις. Μη γελιόμαστε, τέτοιου είδους ενέργειες όχι μόνο δεν θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά θα επιφέρουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, με μια τεράστια αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, που μετά θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντικείμενο διαχείρισης. Σύμφωνα με τον πατέρα, το πρωί της Παρασκευής 35 μαθητές υπέγραψαν υπέρ της κατάληψης, ενώ ο ίδιος εκφράζει την οργή και απογοήτευσή του από την αντιεκπαιδευτική, όπως τονίζει, συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι σε ανήλικα παιδιά που θέλησαν απλώς να διεκδικήσουν ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον, προχωρώντας σε μήνυση χωρίς να ενημερώσει καν τους ίδιους τους γονείς. Για μένα είναι πάρα πολύ υπερβολική η κίνηση της διευθύντριας να δώσει μήνυση στους μαθητές της, χωρίς να ενημερώσει τους γονείς ότι τα παιδιά σας κάνουν αυτό και αυτό, εκτελήσανε την κατάληψη, μαζέψτε τα, συμβουλέψτε τα. Εγώ το γιο μου δεν τον στέλνω εκεί για να κάνει κατάληψη. Έχουμε τόσες δουλειές, όταν έχει κατάληψη μένει εδώ και με βοηθάει. Έγινε βέβαια αυτή τη μέρα. Πρώτα από την κυρία διευθύντρια. Πρώτα αυτή ξεκίνησε τη μεγάλη υπερβολή, την ξεκίνησε αυτή. Γιατί όταν πάει μια καταγγελία στην αστυνομία, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να το φέρει εις πέρας. Πότε ξανακούστηκε η διευθύντρια να κάνει μήνυση στους μαθητές της του γυμνασίου? Δεν το χωράει το μυαλό μου. Να πάει να δώσει σε ανήλικα παιδιά μήνυση σε 7 άτομα, αφού το πρωί το γράψανε 35 να συνεισχυθεί κατάληψη. Γιατί δεν τα πας όλα? Αλλά δεν έπρεπε να πάει κανένα. Κανένα, δηλαδή για μένα είναι απαράδεκτη συμπεριφορά εκπαιδευτικού αυτή. Τα αιτήματα των μαθητών αφορούσαν κτηριακά προβλήματα και ελλείψεις της σχολικής μονάδας, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο πατέρα, οι μέρες κατά τις οποίες τα παιδιά έκλεισαν το σχολείο ήταν 3, και συγκεκριμένα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου βρίσκεται ήδη σε έναν κύκλο επαφών με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας του Νομού για τα κτηριακά προβλήματα των σχολείων, σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις μέσα σε ένα υγιές παιδαγωγικό πλαίσιο, ακούγοντας ταυτόχρονα την φωνή των μαθητών. 3 μέρες, αλλά δεν ήταν συνεχόμενες. Σταματήσανε, νομίζω, στη δεύτερη και ξαναξεκινήσανε μετά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Παράθυρα σπασμένα στους διαδρόμους και στις τάξεις. Καζανάκια δεν υπάρχουν στις τουαλέτες. Θέρμανση. Δεν υπάρχει στο σχολείο. Αυτά ήταν τα αιτήματα των παιδιών που και για μένα είναι δίκαια. Εγώ το έχω δει από κοντά το κτίριο αυτό. Σαν παιδιά και λίγα αιτήματα βάλανε. Το έχω δει προσωπικά. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο όλοι να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα των παιδιών και να κάνουμε μία συμμαχία, ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα, τα οποία σε μερικά σχολεία είναι και στα όρια της επικινδυνότητας.